Κεφάλαιο βιβλίων Γένεσης, σελίς 49 και κεφάλαιο Μη Ήτα. 48 κεφάλαιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ, ιδού ο πατήρ σου ασθενή, και έλαβε μεθε αυτού τους δύο ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες, ιδού ο γιος σου Ιωσήφ έρχεται προς ε. Και αναλαβών δύναμιν ο Ισραήλ, εκάθισε επί την κλίνη. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, ο Θεός ο παντοδύναμος, εφάνισε με εν Λούζ εν τη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και είπε προς εμέ, ιδίω εγώ θέλω σε αυξήσει, και θέλω σε πληθύνει, και θέλω σε καταστήσει πλήθος λαών. Και θέλω δώσει τη γη ταύτην στο σπέρμα σου με τα σε παντοτινήν ιδιοκτησίαν. Τώρα λοιπόν η Ιησού, η γεννηθέντε Σισέ εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω προς Ε στην Αίγυπτον, είναι η δική μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουσιν είστε εις εμέ, ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννήσεις μετά τούτους, θέλουσιν είστε η δικά σου, κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουσιν ονομαστεί εν τη κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ερχόμην από Παδάν, απέθανε εις εμέ, η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χαναάν, ενώ δε έλειπεν ημί ο λίγον διάστημα για να φτάσομεν εις Εφραθά. Και έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά αυτήν η Βηθλέμ. Ιδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ υπετίνεσουνε ούτη και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού ούτη είναι οι ιοί μου τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εν ταύτα. Ο δε είπε φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ για να ευλογήσω αυτούς. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί, υπό του γύρατος, δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και επλησίασεν αυτούς προς αυτόν, και εφίλησεν αυτούς και ενηγκαλίστη αυτούς. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζον να είδω το πρόσωπόν σου, και ιδού ο Θεός έδειξεν εις εμέ και το σπέρμα σου. Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους, τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και το Μανασί εν τη εραστερά αυτού προς την δεξιά του Ισραήλ επλησίασεν εις αυτόν. Και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιάν αυτού επέθεσεν επί την κεφαλήν του Εφραήμ ως τη σύτο νεότερος. Τη δε αριστεράν αυτήν επί την κεφαλήν του Μανασί. Εναλλάξας τα σχήρας αυτού διότι ο Μανασής ήτο ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε «Ο Θεός έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ώστις με επίμανεν εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης, ο Άγγελος ώστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών να ευλογήσει τα παιδεία τούτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης». Και ειδών ο Ιωσήφ ότι επέθεσεν ο πατήρ αυτού την χείραν αυτού επί την δεξιάν επί την κεφαλήν του Εφραήμ δυσαιρεστήθη και πίασε την χείρα του πατρός αυτού δια να μεταθέσει αυτήν από της κεφαλής του Εφραήμ επί την κεφαλήν του Μανασί. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού «Μη ούτω πάτερ μου, διότι ούτως είναι ο πρωτότοκος, επίθες την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού». Αλλά ο πατήρ αυτού δεν ηθέλησε και είπεν «Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω». Και ούτως θέλει κατασταθεί λαός και ούτως θέλει γίνει μέγας. Αλλά όμως ο αδελφός αυτού, ο νεότερος, θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Και ευλόγησεν αυτούς την ημέραν εκείνην λέγουν, «Εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγουν, ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί και έστησε τον Εφραήμ προ του Μανασί». Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δίγου αποθνίσκω. Και ο Θεός θέλει είστε με εσάς και θέλει σας επαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Και εγώ δίδω εις σε μερίδιον εν υπέρ τους αδελφού σου, το οποίον έλαβον εκ της χειρός των Αμοραίων, δια της μαχαίρας μου και δια του τόξου μου. Αμήν». Ο Ιακώβ, επωνομαστής από το Θεό Ισραήλ, έφτασε στο τέλος της ζωής του 147 χρονών. Τα τελευταία 17 χρόνια είναι στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιωσήφ, που είναι άρχοντας της Αιγύπτου, άρχοντας του Φαραώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι και όλα τα άλλα αδέλφια του πραγματικά σε ευημερία και ευλογία. Όμως με το τέλος της ζωής πρέπει να γίνει και η τακτοποίηση των πραγμάτων.
Πριν δούμε τις ενέργειες του Ιακώβ, να δούμε το σχέδιο του Θεού. Γιατί θα πρέπει οι ενέργειες του Ιακώβ να είναι πάντοτε σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει οι ενέργειες του δούλου του Θεού που έχει τις υποσχέσεις του Θεού, τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, να είναι πάντοτε σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν χάρισε 12 παιδιά στον Ισραήλ, γιατί ήταν μέσα στην πρόθεση του Θεού την κληρονομιά να τη μοιράσει σε 12 μερίδια, την κληρονομιά της γης του Ισραήλ. Αλλά χρειαζόταν και μία 13η φυλή, η φυλή του Λεβί, η οποία δεν θα έπαιρνε κληρονομιά, αλλά η κληρονομιά της θα ήταν να υπηρετεί τον ναό του Θεού, τον ναό του Σολομώντος, αργότερα, και την σκηνή του μαρτυρίου νωρίτερα. Αυτό ήταν λοιπόν το θέλημα του Θεού. Όμως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και πρέπει να δημιουργηθούν. Και πρέπει να δημιουργηθούν όχι με κρίση ανθρώπινη, και πρέπει εδώ να το προσέξουμε λιγάκι, το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν. Τις προϋποθέσεις βεβαίως τις δημιουργεί ο Θεός, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός, και αυτό είναι ένα πολύ λεπτό, ευαίσθητο μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου, για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού, και αν ακόμα οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, ο Θεός θα τις δημιουργήσει, αλλά με ένα κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο θα είναι όχι μόνο δούλος Θεού, αλλά και ευαίσθητος στην φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μην ξεφύγει καθόλου από το προσδιορισμένο από το Θεό σχέδιο του Θεού. Και αυτή η λογική, αδερφοί αγαπητοί του Ευαγγελίου, ισχύει όχι μόνο για τον Ιακώβο, όπως θα δούμε, αλλά για όλους εμάς, για τον καθέναν από εμάς. Γιατί ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς έχει ένα ευλογημένο σχέδιο. Έχει καλές βουλές ο Θεός. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για σένα, για σένα, για σένα, για τον κάθε ένα από εμάς. Βεβαίως πολλές φορές για την εκπλήρωση των προθέσεων της ευλογίας του Θεού δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο. Θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε να πλησιάζει το Θεό, να διερευνά, να ερωτά, να ψάχνει δια Πνεύματος Αγίου, να βρει τις ελλείψεις, ώστε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού να δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για να εκπληρωθεί το ευλογημένο σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι αυτές που εμποδίζουν ή μπορούν να καταστρέψουν και το έργο του Θεού. Ο Θεός αγωνίζεται, αλλά μας προσκαλεί σε αυτό το θέμα να αγωνιζόμαστε κι εμείς. Μας προσκαλεί σε αυτό το θέμα να είμαστε προσεκτικοί, άγρυπνοι και ιδιαιτέρως προσευχόμενοι, για να μην πέσουμε σε πειρασμό και χάσουμε αυτό το ωραίο σχέδιο που ο Θεός έχει για μας, για τον κάθε έναν από εμάς. Σας θυμίζω τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ένας δούλος Θεού. Ενώ η γυναίκα του ήταν στήρα, τελικά μετά από 40 χρόνια γάμου και προσευχής, ο Θεός άνοιξε τη μήτρα και συνέλαβε δίδυμα. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν ένα παιδί του Ισαάκ. Ένα παιδί του Ισαάκ που θα φέρει το όνομα του Κυρίου και μέσα από αυτόν θα προχωρήσει η μεγάλη υπόσχεση και επαγγελία του Θεού που εδόθη στον Αβραάμ, επειδή υπήρξε πιστός και υπάκουος στο θέλημα του Θεού: ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και εν το σπέρματί σου θα καταργήσω τις πύλες του άδου και του θανάτου, θα καταργήσω το διάβολο μέσα από το δικό σου σπέρμα. Όμως ο Ισαάκ απέτυχε, και θα δούμε τώρα την αποτυχία του Ισαάκ. Απέτυχε ο Θεός, βέβαια δεν απέτυχε. Απέτυχε ο Ισαάκ γιατί, βλέποντας τα δύο παιδιά, διερευνώντας δε και το θέλημα του Θεού και το νόμο του Θεού, ότι πάντοτε ο Θεός εργάζεται με τον πρωτότοκο Υιό, βλέποντας μάλιστα με τα μάτια αυτά τα φυσικά διόψεως τις ικανότητες του Ισαάκ, ο οποίος ήταν έμπειρος ιστοικνίγιον και άνθρωπος του αγρού, επίσης βλέποντας και την επιθυμία του, γιατί του άρεσε το κυνήγι, η καρδιά του προσκολήθηκε προς τον Ισαάκ
Και εάν επέμενε ο Ισαάκ προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο του Θεού θα είχε πρόβλημα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι γραμμένο, τον Ισάφ εμίσησα και τον Ιακώβ αγάπησα. Δεν θα προχωρήσει ο Θεός με τον Ισάφ. Ο Θεός θα προχωρήσει με τον Ιακώβ και θα βρει το διέξοδο. Θα βρει. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη γυναίκα του τη Ρεβέκα, η οποία όταν έμεινε έγκυος διεπίστωσε ότι τα παιδιά τσακώνονταν μεταξύ τους. Κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε, φοβήθηκε. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τσακώνονται, λέει, ακόμη πριν γεννηθούνε. Και είχε την ωραία αυτή σκέψη. Θα πάω να ρωτήσω τον Κύριο. Πολύ σημαντικό, αδερφοί, αυτό. Στο πρόβλημα, θα πάω να ρωτήσω τον Κύριο. Είναι ο μοναδικός δρόμος. Είναι η λύση. Είναι η προσοχή, η αγρύπνια και η προσευχή. Αυτό είναι όλο. Όταν λέει ο Χριστός αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, αυτό εννοεί. Πήγαινε να ρωτήσεις τον Κύριο, μη βιάζεσαι. Μην ενεργήσεις κατά την άποψή σου, κατά τη γνώμη σου, κατά τη θεωρία σου. Ακόμη μην ενεργήσεις και κατά την άποψη ότι το θέλει ο Θεός. Του από το Θεό είναι. Γιατί είναι πρωτότοκος. Ούτε έτσι μην ενεργήσεις. Βλέπεις ότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, κάποια ταραχή, κάποιος ερεθισμός. Μην προχωρήσεις, πρόσεχε. Αγρύπνη, προσεύχου και πήγαινε να ρωτήσει τον Κύριο. Και ο Θεός απάντησε στη Ρεβέκα και την έκαμε μάλιστα θεματοφύλακα του θελήματός του. Ρεβέκα της λέει τα παιδιά αυτά είναι δύο, αλλά γνώρισε ότι ο ένας θα είναι δυνατότερος του άλλου και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει το μικρότερο. Μη λαμβάνεις υπόψη σου όπως ο Ισαάκ τα πρωτοτόκια, θα τα χάσει. Ο Θεός το ήξερε πριν δημιουργηθεί η περιφρόνηση μες στην καρδιά του Ισάφ για τα πρωτοτόκια. Να ξέρεις ότι με τον δεύτερο θα συνεργαστώ, όχι με τον πρώτο. Μπορεί ο Ισαάκ να τον βλέπει καλύτερο, να τον βλέπει ικανότερο, να τον βλέπει πραγματικά δυνατό για να πάρει την υπόσχεση του Θεού, σε αντίθεση με τον Ιακώβ που ήταν απλούς, όπως λέει η Γραφή, και κατοικώνε σκηνές. Ο άλλος ήταν κάτοικος των αγρών. Την έθεσε θεματοφύλακα. Εσύ τώρα έχεις την ευθύνη, Ρεβέκα, να τακτοποιήσεις τα πράγματα. Βεβαίως θα δημιουργήσω κι εγώ τις προϋποθέσεις και όταν θα έρθει η στιγμή θα έχει τύφλωση ο Ισαάκ και θα μπορέσεις πραγματικά να δημιουργήσεις όχι μόνο τη σωστή πορεία στο έργο του Θεού, αλλά και να εκπληρώσεις και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση του θελήματός μου. Την ευλογία να την πάρει ο Ιακώβ που έδωσε σε αυτόν το όνομα ο Θεός και Ισραήλ. Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο Ιακώβ απ' αρχής μέχρι τέλους είναι ένας άνθρωπος προσευχόμενος. Όταν ξεκίνησε να πάει στη γη της Ανατολής, προσευχήθηκε και τον επισκέφθηκε ο Θεός. Όταν ταλαιπωρήθητο από την πείνα στη γη Χανάν, προσευχήθηκε και τον οδήγησε ο Θεός. Ένας άνθρωπος ιδιαιτέρως εξητών τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ιδιαιτέρως εξητών την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ένας δούλος που είναι και χρήσιμος στο θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού που δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά ποτέ δεν ενεργεί με βάση τη δική του γνώμη, ούτε ακόμη περισσότερο και με βάση ότι αυτό θέλει ο Θεός. Και να που ήρθε τώρα στην ίδια δυσκολία ο Ιωσήφ, αλλά ο Θεός του λέει δεν θέλω τον Ιωσήφ για γιο σου, θέλω τα παιδιά του για παιδιά σου, για να προσθεθεί η μία φυλή που λείπει, ώστε η φυλή Λεβή να είναι ελεύθερη να υπηρετεί το Θεό. Όταν λοιπόν έφτασε στο κρίσιμο σημείο του θανάτου, τότε είπανε του Ιωσήφ πεθαίνει ο πατέρας σου και είπανε και στον Ιακώβ έρχεται ο Ιωσήφ. Τώρα είναι μια συνάντηση ιδιαίτερη κρίσιμη στο θέλημα του Θεού. Και ξέρετε αγαπητά μου αδέλφια, μερικές φορές στη ζωή μας κάποια πράγματα είναι, κάποιες μέρες, κάποιες στιγμές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Πλησίασε τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν έβλεπε κι αυτός, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτός δεν περπατούσε δια της όψεως.
αλλά περπατούσε δια της πίστεως εις τη φωνή του Θεού. Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Και ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια, ιδίως στις τελευταίες αυτές μέρες που ζούμε και οι καιροί γίνονται όλο και πιο κακοί και τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα, ιδιαιτέρως τώρα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο τη φωνή του Θεού στη ζωή μας. Ιδιαιτέρως τώρα. Θα το δούμε όμως και αργότερα με τη χάρη του Χριστού. Έφερε και τα δύο παιδιά του. Και όταν έφτασε η στιγμή να ευλογήσει τα παιδιά του, ο Ιακώβ, αφού του εξήγησε ότι τα παιδιά σου θα είναι δικά μου παιδιά και θα πάρουν κληρονομία ανάμεσα σε όλα τα παιδιά μου. Τα παιδιά τους θα είναι τα δικά σου παιδιά. Τα εγγόνια σου θα είναι τα δικά σου παιδιά, τα οποία θα προχωρήσουν όπως θέλει ο Θεός και όπως ορίζει πραγματικά η ιεραρχία μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και ήρθε η στιγμή της ευλογίας. Με ανθρώπινη λογική, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Ιωσήφ κάνει το λάθος. Δεν ρωτάει το Θεό. Παίρνει τον πρωτότοκο, τον βάζει στο αριστερό του μέρος, ώστε να απλώσει ο Ιακώβ το δεξί του χέρι. Παίρνει τον πρωτότοκο το Μανασί και παίρνει το δευτερότοκο, τον Εφραήμ, τον βάζει στο αριστερό του μέρος, ώστε να απλώσει το αριστερό του χέρι ο πατέρας του, ο Ισραήλ. Όμως αν και δεν βλέπει, ο Ισραήλ έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να το επιθυμήσουμε, να το ζητήσουμε, γιατί είναι έτοιμος να μας το δώσει, είναι πρόθυμος να μας το δώσει, γιατί μόνο αυτός ξέρει πόσο ανάγκη το έχουμε, πόσο πολύ το χρειαζόμαστε, να μην περπατάμε με τη λογική μας, ούτε με την ακόμη ούτε με την πίστη μας, αλλά να περπατάμε με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Εφεσίους. Προσεύχομαι να σας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσετε να περπατάτε θριαμβεύοντας, νικηφόρα στη ζωή σας, μέχρι να φτάσετε στον ουρανό, σε αυτή την οδό την τεθλιμμένη, περνώντας από τη στενή την πύλη. Ο Ισραήλ όμως δεν έχει την άποψη του Ιωσήφ. Έχει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Απλώνει το δεξί του χέρι και το σταυρώνει επάνω στον Εφραήμ και απλώνει το αριστερό του χέρι πάνω στο Μανασί. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά να το κάνεις ακόμη και σωματικά είναι κάτι αφύσικο με τη λογική, ακόμη και με το θέλημα του Θεού που θέλει τον πρωτότοκο να έχει τις ευλογίες. Αλλά είναι αυτό που θέλει ο Θεός και ο Ιακώβ έχει μάθει να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Σήμερα, αδερφοί, να πούμε μάθε μας, Κύριε, να κάνουμε αυτό που θέλεις Εσύ. Μάθε μας, Χριστέ μου. Ο Ιωσήφ επιμένει. Όχι, πάτερ μου, όχι. Αυτός είναι ο πρωτότοκος, αυτός είναι ο έπειτα, ο δεύτερος. Αυτό να ευλογήσεις. Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω. Απαντάει και το ερώτημα είναι πού το έμαθε. Πού το έμαθε και το ξέρει και είναι βέβαιος. Και δεν σηκώνει και κουβέντα και δεν βλέπει. Και δεν διακρίνει ότι είναι στα δεξιά του ο Εφραήμ και στα αριστερά του ο Μανασής. Αδερφοί αγαπητοί, η γνώση είναι υπερθαύμαστη όταν έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Η γνώση είναι μοναδική, η οποία δεν εξαρτάται ούτε από την όρασή μας, ούτε από την ακοή μας, ούτε από τη λογική μας, ούτε από την καρδιά μας. Η γνώση είναι αυτή η γνώση του Πνεύματος της σοφίας και της αποκαλύψεως, είναι η γνώση της απεριόριστης ευλογίας του Θεού. Ακόμη καλύτερα, του να κατασταθεί ο άνθρωπος χρήσιμος στον Θεό, στο έργο του Θεού και στην πορεία του έργου του Θεού. Αυτή η γνώση είναι η πνευματική εξήτηση, είναι ο αληθινός χριστιανός. Γιατί το έργο του Θεού, αλλά αδελφοί αγαπητοί και όχι μόνο, και το έργο της οικογένειάς μας και το έργο της εκκλησίας και το έργο της προσωπικής μας ζωής, δεν γίνεται με την δύναμή μας και με τη σοφία μας.
ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εκείνη η μέρα, μέσα από αυτή την ευλογημένη κατάσταση στα γεράματα που βρέθηκε ο Ιακώβ, τακτοποιήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για να συγχυστεί το έργο του Θεού μέσα στην πορεία των χρόνων. Ξέρετε πόσο προσεκτικός πρέπει να ήταν εκείνη την ημέρα ο Ιακώβ. Άγρυπνος, μην κάνει λάθος, μην ευλογήσει αυτόν που δεν πρέπει, μην κάνει αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Πόσο φόβο θα είχε μέσα στην καρδιά του και πόσο θα προσευχήθηκε, γιατί θυμόταν κι αυτός ότι πρωτότοκο ήταν ο Ισάφ, αλλά ο Κύριος εξέλεξε τον Ιακώβ. Καλό είναι να θυμόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός ξεπερνάει και τον νόμο που έχει βάλει Αυτός όταν τα πράγματα αλλοιώνονται στη ζωή ενός ανθρώπου. Απέτυχε, θα μου πεις, τον Ισάφ. Δεν απέτυχε, γι' αυτό και υπήρξε και δίδυμος Υιός. Απέτυχε στο Μανασί καθόλου, ευλογημένος ήταν και αυτός, αλλά πιο μεγάλη δόξα θα είχε ο Εφραήμ. Ο Θεός να μας φυλάει να μην αποτύχει στη δική μας τη ζωή. Ο Θεός να μην αποτυγχάνει στη δική μας τη ζωή. Και πώς θα το κερδίσουμε αυτό, πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα γνώσης. Αλλά το σημαντικότερο είναι θέμα εξήτησης. Μη βιάζεσαι. Ποτέ να μη βιαζόμαστε, αδερφοί. Αλλά να περιμένουμε, να ζητάμε από το Θεό, και ο Θεός θα μας οδηγεί, θα μας αποκαλύπτει και θα μας ευλογεί. Αμήν.